το σχέδιο βιώσιμης αστικής κινητικότητας που εκπονήθηκε για τον Δήμο Ιωαννιτών, ένα εργαλείο για την οργάνωση της πόλης με ορίζοντα 20 ετίας, παρέλαβε με αυξημένη πλειοψηφία το βράδυ της Τετάρτης το Δημοτικό Συμβούλιο Ιωαννίνων. Ένα έργο που προβλέπει έργα και παρεμβάσεις που θα υλοποιηθούν σε τρεις φάσεις, με απότερο στόχο τη δημιουργία ενός ελκυστικού περιβάλλοντος με δίκτυο πεζοδρόμων, διαμόρφωση πεζοδρομίων, διαβάσεις πεζών, ράμπες, υποδομές προσβασιμότητας και ταυτόχρονα αναβάθμιση της ασφάλειας στις γειτονιές της πόλης. Ένα σχέδιο βιώσιμης αστικής κινητικότητας με επίκεντρό του τον άνθρωπο, όπως τόνισε η αρμόδια αντιδήμαρχος Ελένη Βασιλείου. Και έχουν ως βασικό στόχο την προσβασιμότητα και την ποιότητα ζωής. Επιπλέον, λαμβάνουν υπόψη την πολιτική και ιστορική ταυτότητα του Δήμου. Είναι σαφές πως πρώτη μας προτεραιότητα αποτελεί η δημιουργία ενός ελκυστικού περιβάλλοντος και η προστασία της κίνησης των πεζών. Δίκτυο πεζόδρομων, διαμόρφωση πεζοδρομίων, επαρκούς πλάτους, διαβάσεις πεζών, ράμπες, υποδομές προσβασιμότητας με σεβασμό σε όλους τους χρήστες. Ταυτόχρονα, προβλέπεται η αναβάθμιση της ασφάλειας στις γειτονιές της πόλης μας και την προστασία τους από τη διαβέρη κυκλοφορία. Εν κατακρίτη, δικαίως μπορούμε να ισχυριστούμε πως μέσω της εκπόλυσης του σχεδίου βιώσιμης αστικής κινητικότητας του Δήμου Ιωαννιτών, οραματιζόμαστε και σχεδιάζουμε το μέλλον της πόλης, στο οποίο αδιαμφισβήτητα βρίσκεται στο κέντρο άνθρωπος. Ακολούθησε για μία ακόμη φορά η αναλυτική παρουσίαση των όσων προβλέπει το σχέδιο βιώσιμης αστικής κινητικότητας για τον Δήμο Ιωαννιτών. Κυρίες παρεμβάσεις εμβληματικού χαρακτήρα είναι η πρόταση για πεζοδρόμηση της οδού Αβέροφ από την οδό Ελευθερίου Βενιζέλου έως την οδό Εθνικής Αντιστάσεως και στη συνέχεια της λεωφόρου Καραμανλή έως και την πλατεία Μαμπύλη, δημιουργώντας έναν άξονα που θα ενώνει το εμπορικό και διοικητικό κέντρο με το κάστρο και τη λίμνη. Η Αβέροφ, ένας κατά βάση εμπορικός δρόμος, αποτελεί τον μοναδικό διαμήκη κάθετο άξονα, στον οποίο οδεύοντας προς τη λίμνη είναι ορατό το κάστρο. Αντίστοιχου εμβληματικού χαρακτήρα παρέμβαση είναι και η πεζοδρόμηση της οδού Ανεξαρτησίας, για την οποία έχει πρόσφατα κατατεθεί πρόταση για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα για τη δημιουργία ανοιχτού κέντρου εμπορίου, καθώς και του τμήματος της Μητροπόλεως και Αντιστάσεως έως Άνης Κομνηνής. Ο άξονας Γιωσέφη Λιγιάκου Ντουριώτου, σύμφωνα με το σχέδιο, παραμένει ανοιχτό στην κυκλοφορία και συνδέει την λεωφόρο Γεωργίου Παπανδρέου με την οδό Γαριβάλτη και την λεωφόρο Αρχιεπισκόπου Μακαρίου. Πεζοδρόμηση όλου του παραλιμνίου μετόπου από την είσοδο-έξοδο του χώρου στάθμευσης νότια του κάστρου στο θεατράκι της Κάλλας έως και την πλατεία Μαβίλη. Έτσι δημιουργείται ένας εκτεταμένος κοινόχρηστος χώρος αναψυχής μήκους περίπου 1,2 χιλιόμετρων για περίπατο, τζόκινγκ, ποδηλασία, υπαίθρια παιχνίδια, αθλητικές πολιτιστικές εκδηλώσεις σε όλο το μήκος του παραλιμνίου μετόπου του κάστρου. Επίσης, προβλέπονται δημιουργία χώρου στάθμευσης στις στρατιωτικές φυλακές ενδεικτικής χωρητικότητας 100 έως 200 οχημάτων. Και σε συνδυασμό με τον δημοτικό χώρο στάθμευσης που υπάρχει στην περιοχή χωρητικότητας 180 οχημάτων, τις 90 περίπου θέσεις επισκεπτών στην Αρχιεπισκόπου Μακαρίου, αλλά και τον υφιστάμενο χώρο στάθμευσης στο θεατράκι της Κάλλας, χωρητικότητας 120 θέσεων, θεωρείται ότι καλύπτουν τις ανάγκες στάθμευσης των προσερχομένων στην κεντρική περιοχή από νότο. Το σχέδιο βιώσιμης αστικής κινητικότητας προτείνει επίσης την αναδιάρθρωση των λεωφοριακών γραμμών με μικρότερα μήκη διαδρομών, τα οποία συνδυαστικά θα επιτρέπουν την βελτιστοποίηση της αξιοποίησης του υφιστάμενου στόλου και την επίτευξη ψηλότερων συχνοτήτων εξυπηρέτησης. Επίσης, προτείνεται η δημιουργία μιας νέας κυκλικής διαδρομής, η οποία θα διατρέχει κατά κύριο λόγο την πεζοδρομημένη περιοχή που θα ενώνει το εμπορικό κέντρο με το κάστρο και την παραλίμνια ζώνη. Το σχέδιο βιώσιμης αστικής κινητικότητας προβλέπει επίσης αναβάθμιση της λιμναίας συγκοινωνίας στην Παμπότιδα, συγκεκριμένες προτάσεις για την στάθμευση τόσο στην κεντρική περιοχή της πόλης, όσο και για την στάθμευση μεγάλων οχημάτων με τη δημιουργία χώρου στάθμευσης μεγάλων φορτηγών στην περιοχή της ΒΙΠΕ, αλλά και τη δημιουργία χώρου στάθμευσης αναμονής τουριστικών λεωφορείων στο Πέραμα, τη δημιουργία ενός δικτύου ποδηλάτων συνολικού μήκους 47 χιλιόμετρων, συμπεριλαμβανομένων των υφιστάμενων ποδηλατοδρόμων, ενώ ταυτόχρονα περιλαμβάνει και προτάσεις για την αντιμετώπιση των διαπιστωμένων προβλημάτων λόγω των υψηλών ταχυτήτων που αναπτύσσονται. Επιμέρους παρατηρήσεις, ακόμη και επιφυλάξεις, κατέθεσαν επί του σχεδίου βιώσιμης αστικής κινητικότητας οι επικεφαλής των παρατάξεων της αντιπολίτευσης. Την κεντρική εισήγηση από την ανεξάρτητη δημοτική πρωτοπορία έκανε ο Δημοτικός Σύμβουλος Σπύρος Κωνσταντόπουλος. Ενώ τις επιφυλάξεις για το περιεχόμενο της μελέτης, αν και θετικός, εξέφρασε και ο επικεφαλής της παράταξης Νίκος Γκόντας. Κυρίως οι περιβαλλοντικές μελέτες. Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να μιλάμε πλέον για ασκήσεις επί χάρτου του συγκεκριμένου σχεδίου. Ισότητα όσον αφορά
την ταχύτητα υλοποίησης είναι πάρα πολύ σοβαρή και σημαντική. Και τι είναι η πολλή δουλειά? Το να οριμάσει μια μελέτη, το να φτάσει σε ένα σημείο και να βάλει μια επιγραφή και να δημοκρατήσει ένα έργο, σίγουρα αντιδράσει θα υπάρχουν. Στην κοινά μας αρέσει κάποιοι κατηγορούμενοι. Τι είναι αλήθεια, τι είναι γεννηματά, ξεσηκώθηκαν γιατί ήταν δικά τη σπίτια που έπρεπε να διαμιστούν και έπρεπε να πάμε σε έναν ένα συμπολίτη. Στην Βογιάννα τα ίδια. Δηλαδή στην Ιόνος Δραγούμη επίσης τα ίδια. Μιλάμε για άξονες όπου χρειάστηκε να καταληφθούν υμοτομίες, να συζητήσουμε έναν ένα συμπολίτη, να τους φέρουμε μέσα εδώ στο σώμα, να τους παρακαλάμε να πάρουν ένα υπόπεδο δίπλα που είναι διπλάσιας αξίας. Θέλουμε λοιπόν πολύ σπουδαία και σημαντική δουλειά. Κατευθυντήρες γραμμές δίνονται από τα ΣΒΑΚ για να καταλάβει και ο κόσμος τι είναι. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι οριστικό και αμετάβλητο. Και υπ' αυτή την έννοια, με τις επιφυλάξεις, με τα όσα είπε ο συγκεκριτής μας και με τα όσα σοβαρά έχουν ακουστεί από πολλούς συναδέλφους, εμείς δίνουμε την θετική με επιφυλάξεις ψήφο. Κομβικό σημείο για την υλοποίηση του σχεδίου χαρακτήρισε τη συγκοινωνία σου επικεφαλής της παράταξης πολίτης για την ανατροπή, Λάζαρος Νάτσης. Αυτό το οποίο είναι κομβικό σημείο είναι η συγκοινωνία. Είναι φανερό δηλαδή από όλα αυτά που έχουμε στα χέρια μας και από τα στοιχεία που έχουμε, είναι ότι έχουμε ένα μικρό ποσοστό που χρησιμοποιεί να μας αντιμετωπίσει. Και από αυτό το μικρό ποσοστό είναι ένα πολύ μικρό ποσοστό υπέρ της. Αυτό είναι κάτι το οποίο προφανώς δεν είναι και έργο, δεν είναι κάτι το οποίο απαιτεί μια μελέτη εφαρμογής, με την έννοια να πούμε έτσι και την εκτέλεση ενός τεχνικού έργου, αλλά είναι θέματα το οποίο φαίνεται πόσο ανθρωποφανή είναι να σαν την μελέτη και θα το ξανασυζητήσει. Μου πρέπει να δούμε πολύ σοβαρά, γρήγορα, με έναν τρόπο να διαχειριστούμε από αυτή τη λογική που είμαστε προορισμένοι στο σύνολό. Νομίζω ότι είναι ένα σχέδιο το οποίο βοηθά και δημιουργεί μια κατεύθυνση την οποία με αλλαγές που θα πρέπει να γίνονται και πρακτικά μπορεί να ακολουθήσει ο Δήμος στο επόμενο διάστημα. Την άποψη ότι θα έπρεπε να δοθούν και άλλες εναλλακτικές λύσεις και ότι δεν υπάρχουν επαναστατικές προτάσεις στο σχέδιο βιώσιμης αστικής κινητικότητας, εξέφρασε ο επικεφαλής της παράταξης Γιάννα Τώρα, Άρης Μπαρτζόκας. Η βασική υπόθεση ότι θα σας παρουσιάσω το τι θα γίνει στο μέλλον εάν κλείσουμε αυτές τις δύο οδούς, φαίνεται ότι δεν είναι διαπραγματεύσιμη για τους μελετητές. Γιατί μπορούσαν να υπάρχουν πάρα πολλές αναθλήσεις. Ακούστε τα ερωτήματα. Δεν θέλω να πω σε λεπτομέρειες, παραδείγματος χάρη τα λεωφορεία που είπαμε να έχουν διαμερίσει και μία για να μην συνοστίζονται στο κέντρο, πάλι μας λέτε να τα μαζεύουμε στο κέντρο. Να το κινούνται ακτινικά. Δεν προβληματίζει πολύ αυτό. Δεν ακούσαμε κάποιες λύσεις επαναστατικές. Ίσως παράταξε να καταθέσει τα λιότερα προτάσεις. Να γίνουν κάποιες σύρακες σε βράδια, δοξιά. Ξέρουμε ότι αυτό δεν γίνεται από την ένα μέρα στην άλλη. Αλλά αυτό που προτείνει είναι 20 ετίες πλάτη. Και βεβαίως τα λέω αυτά για να επισημάνω ότι πρέπει να παραλάβουμε μια μελέτη. Όχι να επιβάλλουμε και αυτή στα συρτάρια, αλλά για να την εφαρμόσουμε. Ο Βασίλης Καφαράκης της Δράση υπογράμμισε πως το πιο σοβαρό ζήτημα είναι να δοθεί η δυνατότητα στους πολίτες να κινούνται με μέσα φθηνά και ασφαλή και κυρίως σε ασφαλείς δρόμους. Αυτό πρέπει να γίνει για τους δημότες, δηλαδή να μπορούν να μετακινούνται με μέσα τα οποία θα είναι φθηνά, με μέσα τα οποία θα είναι φιλικά στο περιβάλλον, μέσα από δρόμους που δεν θα είναι καρμανιόλες, που δεν θα είναι σοκάκια ή καρόδρομοι, νομίζω ότι είναι σοβαρό το ζήτημα. Όπως σοβαρό το ζήτημα είναι και το πότε θα φτάνουν στη δουλειά τους, πότε θα μπορούν να εξυπηρετούνται από τις υπηρεσίες της πόλης και μια σειρά τέτοια ζητήματα. Επιστημονικό εργαλείο, το οποίο θα πρέπει να αξιοποιηθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, χαρακτήρισε το σχέδιο βιώσιμης αστικής κινητικότητας ο Δήμαρχος Ιωαννίνων Θόμας Μπέγκας, με σκοπό, όπως υπογράμμισε, η πόλη να προχωρήσει στην επόμενη μέρα. Κανένας από εμάς δεν βρέθηκε σε αυτό το σώμα για να υπερασπίσουμε τις στασιμότητες του τόπου μας. Όλοι πιστεύουν ότι θέλουμε ο τόπο μας να πάει μπροστά. Πώς αναπτύχθηκαν οι πόλεις και η πόλη μας μέχρι σήμερα? Αν δεν καταναπτύχθηκαν. Τι προσπαθούμε λοιπόν τώρα
μέσα από αυτό το επιστημονικό εργαλείο που λέγεται Σχέδιο Βιώσιμης Εθνικής Κινητικότητας, οργανωμένα, επιστημονικά και ολοκληρωμένα, με έναν ολοκληρωμένο σχεδιασμό, να θέσουμε τα θεμέλια βασιζόμενη στην κινητικότητα σαν προτεραιότητα και την ποιότητα ζωής την ανθρωποκεντρική, να προχωρήσουμε την επόμενη μέρα της πόλης. Και σήμερα φάνηκε ότι η παρουσίαση μελέτης ξεκινάει πιο ανοιχτά και ζουμάρει στο κέντρο της πόλης. Στα χέρια μας είναι για πρώτη φορά η οργάνωση συστηματικά της πόλης μας για τα επόμενα 20 χρόνια με κέντρο των άνθρωπων. Νομίζω ότι όλη η βάση της μελέτης ήταν με κέντρο των άνθρωπων και αυτό οφείλουμε να κάνουμε. Οφείλουμε να την ψηφίσουμε, οφείλουμε να την αγκαλιάσουμε, οφείλουμε να την μελετήσουμε, οφείλουμε να την διορθώσουμε αν χρειαστεί, αλλά οφείλουμε να την έχουμε για να μπορέσουμε να πάμε μπροστά.